Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Συνάδελφός μας ο Γιάννης Καντέλης εδώ που καλύπτει ευρύτερα το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ήσουν και στη Θεσσαλονίκη, τα παρακολούθησες και από κοντά. Είδαμε και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να ξαναδούμε τις κάρτες χθεσινής δημοσκόπησης, κύριε Υπουργέ, από την GPO, που έχουν να κάνουν και με την αποδοχή των όσων εξαγγέλθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και για την ακρίβεια γενικότερα. Οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι. Μία είναι αυτή εδώ. Πώς κρίνεται τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? 57,4% αρνητικά και μάλλον αρνητικά, 39,2% θετικά. Άρα δεν τη χάνει και τις καλύτερες υποδοχές, θα λέει κανείς, όλο το αφήγημα της κυβέρνησης από τη ΔΕΘ. Και η άλλη κάρτα που λέει για την ακρίβεια ότι και αυτή είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία, το βλέπουμε εδώ, 65,7% αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Νομίζω αυτά τα δύο σε εσάς ανήκουν και τα δύο. Καθώς η αντιπολίτευση έχει τα άνευ προηγουμένου προβλήματα που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή η φύση απεχθάνεται το κενό, το κενό καλύπτεται από την καθημερινότητα την ίδια και από την κοινή γνώμη, από τους πολίτες οι οποίοι έχουν γίνει αντιπολίτευση. Ναι, βέβαια. Πάντα είναι και καλά κάνουν. Τα φώτα όλα είναι πάνω σας. Και καλά κάνουν. Ναι. Αυτό αυξάνει τις υποχρεώσεις μας, επιτάσσει να είμαστε ακόμα περισσότερο σοβαροί, ούτως ή άλλως θα έπρεπε να είμαστε, γιατί έχουμε ακόμα πολλή προσπάθεια να κάνουμε. Η χώρα είχε φτάσει στο χείλος της καταστροφής την περασμένη δεκαετία. Θα έλεγα όμως, βλέποντας ιδιαίτερα την συνολική αξιολόγηση, ότι παρότι ναι, το 57% τοποθετείται αρνητικά και μάλλον αρνητικά, δεν είναι αμεληταίο ότι το 39% τοποθετείται θετικά και μάλλον θετικά. Υπό την έννοια ότι σχεδόν τόσο ήταν το ποσοστό που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023. 40%. Το δε σημαίνει πρέπει να χαλαρώσουμε και να πούμε για δες μετά το 28,5% των ευρωεκλογών. Εδώ το 39,5% κρίνει θετικά. Αλλά το λέω για να έχουμε όλη την εικόνα. Εδώ είναι ο πολιτικός δείκτης, η πρόθεση ψήφου δηλαδή. Η εταιρεία δεν έκανε αναγωγή. Έκανε μόνο πρόθεση, η GPO, επαναλαμβάνω, για το ΣΤΑΡ. 27,2% Νέα Δημοκρατία, 11,8% το ΠΑΣΟΚ δεύτερο, τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ με μονοψήφιο και ακολουθούν και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Τέλος πάντων, τα βλέπετε, δεν χρειάζεται να τα πούμε για να συντομεύουμε το χρόνο. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι περίπου στα ποσοστά της και πάνω από αυτά, ίσως με την αναγωγή από τις ευρωεκλογές. Ναι. Εμείς εκλεγήκαμε μια συγκεκριμένη εντολή το 2027, όπως σωστά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας. Με βάση το τι θα έχουμε κάνει, τι αλλαγές, τι παρεμβάσεις, τι προσπάθεια και ποιο αποτέλεσμα θα έχουμε για την περαιτέρω άνοδο της χώρας. Μέχρι το τέλος της τετραετίας όμως η πρώτη χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά με την έννοια ότι κάναμε και κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες ξέραμε από την αρχή ότι μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα έχουμε προφανώς μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε, αλλά καθώς θα περνάνε τα χρόνια και οι μήνες, θα φαίνονται τα αποτελέσματα που έχουν γίνει σε όλα τα επίπεδα. Εδώ να και στην οικονομία κάτι, και αλλού. Κύριε Χατζηδάκη, επειδή το δόγμα αυτό που λέει ότι αφήστε με να κάνω αυτό που έχω υποσχεθεί και θα με κρίνετε συντονικά στο τέλος, έχει ένα περιεχόμενο. Μέχρι το τέλος όμως μεσολαβεί ένα μεγάλο διάστημα το οποίο έχει να κάνει, δοκιμάζεται καθημερινά η κυβέρνηση, διότι η καθημερινότητα των πολιτών είναι μια καθημερινή δοκιμασία. Έχετε εργαλεία να την βελτιώσει? Δηλαδή, σε αυτές τις χίλιες μέρες ο κόσμος θα περιμένει και άλλες παρεμβάσεις που θα βελτιώνουν τη ζωή του? Πρώτα απ' όλα να σας πω. Ή θα λέει, πω... παιδιά, εγώ περιμένω το τέλος της τετραετίας να δω αν θα τα κάνουν όλα. Εδώ έχω καμιά δεκαπενταριά πίνακες. Δεν θα τους διαβάσω τώρα, ναι, που αφορούν και σε πολλά ζητήματα. Τα πράγματα πάνε καλύτερα, αυτό μας λέτε. Ένα πράγμα θα πω. Μη ισχυριζόμενος ότι η Ελλάδα, έχει γίνει Ελβετία, Σουηδία, ναι, Δανία κτλ. Mm. Θα πω όμως, όχι απλώς ισχυριζόμενος το, αλλά υπογραμμίζοντας το, ότι η Ελλάδα αυτή την ώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης είναι το δεύτερο τρίμηνο του 24, δεύτερη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό καταδεικνύει και το μέγεθος της προσπάθειας που κάνουμε, αλλά και τα βήματα που έχουν γίνει. Το εισπράττουμε εμείς, λέμε όμως, κύριε Υπουργέ. Ναι. Μπορεί να τα στοιχεία να λέγουν αυτό, διότι που λέτε. Η χώρα, ο πολίτης το εισπράττει αυτό. Διότι η χώρα είχε χάσει το 25% μάλιστα του κατακεφαλή προϊόντος. Είχαμε στο γεμό. Την περασμένη δεκαετία. Ανεβαίνουμε. Έχω εδώ άλλο πίνακα που δείχνει ότι η καθαρή αύξηση του εισοδήματος είναι 7,7%. Βγάζει στον πληθωρισμό, το μπλε είναι. Mm-hmm. Και το άλλο, το κίτρινο πορτοκαλί, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι 3,3. Μάλιστα. Από το 19 είσαμε σήμερα. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα τρέχει γρηγορότερα, ότι συγκλίνει και ότι
Βεβαίως υπάρχει πληθωρισμός, βεβαίως υπάρχει ακρίβεια, αλλά εδώ είναι η καθαρή αύξηση, είναι επίσημα στοιχεία. Ο μέσος Έλληνας μπορεί να αποταμιεύσει σήμερα. Ο μέσος να βάλει ένα φράγκο στην άκρη για ώρα ανάγκης. Όχι επιχειρηματίας, ναι. Όχι επενδυτής. Είχαμε 145 δισεκατομμύρια στις τράπεζές μας καταθέσεις το 2019 και τώρα έχουμε 195. Δηλαδή 50 δισεκατομμύρια παραπάνω. Θα μου πείτε, μα μήπως είναι από τις επιχειρήσεις? Σχεδόν τα 3/5 είναι από τα νοικοκυριά. Πάντως, μήπως έχετε επιλέξει έναν λάθος εχθρό ή πραγματικότητα σας έχει κάνει να επιλέξετε λάθος εχθρό, γιατί δεν θυμάμαι καμία κυβέρνηση να τα έχει βάλει με την καθημερινότητα και να έχει κερδίσει. Κοιτάξτε. Και φαίνεται αυτό και από τον κόσμο. Για να μην... Λέτε, κάναμε εκείνο, κάναμε το άλλο. Ο κόσμος επανέρχεται. Ναι, αλλά δεν είναι αρκετό. Για να μην... Τώρα, όταν ο άλλος παίρνει 5 ευρώ αύξηση, κύριε Υπουργέ, δεν του λύνει για τα να προβλήματα. Μην παρερμηνευτεί. Ούτε αλλάζει η ζωή. Αυτό που λέω. Όταν λέω μάχες για την καθημερινότητα, προφανώς, κύριε Καντέλη, δεν εννοώ ότι θα έρθουμε και θα τα κάνουμε όλα τέλεια και θα αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο, ούτε στις πιο προηγμένες χώρες. Πρέπει όμως να δώσουμε μερικές στοχευμένες μάχες και να τις κερδίσουμε. Παραδείγματος χάρη, αυτό που κάναμε με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το οποίο το κάναμε και δεν το προβάλαμε και εμείς επαρκώς, έχει ψιλοξεχαστεί. Όταν θα γίνει, αν γίνει σωστά, θα κάνει την Ελλάδα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Αυτό τι σημαίνει? Θα προσθέσει το ΑΕΠ, θα γίνουν επενδύσεις. Τι να γίνει, κύριε Υπουργέ, βλέπετε τι λέει η καθημερινή σήμερα εδώ, κύριε Υπουργέ, επειδή το είπατε αυτό. Η πιο εμβληματική επένδυση αυτή της Microsoft, που από την κυβέρνηση υπόθηκε πριν 4 χρόνια και με τα ραταζούμ και τα σχετικά, και μπράβο, και όλοι το χειροκροτήσαμε, 4 χρόνια μετά ακόμα δεν έχει εμπεδοθεί. Γιατί? Γιατί έμπλεξε στο κράτος, στο ελληνικό κράτος που δεν ξεπερνιέται, κύριε Υπουργέ, με τίποτα. Πρώτη γενική αυτό απάντηση. Αυτό έχει να κάνει με τις μεταρρυθμίσεις στην ουσία. Επειδή λέτε για αλλαγές μεταρρυθμίσεις κλπ. Ναι, ναι. Κάποτε μιλούσα σε μια συγκέντρωση πριν από πολλά χρόνια και είπα ότι το κλειδί στην Ελλάδα είναι οι επενδύσεις. Και όταν τελείωσα, μου είπε κάποιος κύριος: Εντάξει, κύριε Χατζηδάκη, μας λέτε για επενδύσεις, για την ανεργία θα μας πείτε κάτι. Οι επενδύσεις είναι το βασικό κλειδί για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Φύγεις από την ανεργία, ακριβώς. Τα 5 χρόνια που είμαστε κυβέρνηση, ούτε λίγο ούτε πολύ. Μισό εκατομμύριο Ελληνίδες και Έλληνες που δεν είχαν μεροκάματο στο σπίτι τους βρήκαν δουλειά. Σταμάτησαν να είναι άνεργοι. Αυτό σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων δεν είναι μικρό πράγμα. Έχουμε μακράν την ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας και συνεχίζουμε. Επενδύσεις. Το ότι φτάσαμε στο σημείο να κοιτάζουν την Ελλάδα και να επενδύουν στην Ελλάδα γίγαντες της διεθνούς οικονομίας όπως η Pfizer, η Google, η Microsoft, η Amazon, όπως η JP Morgan κτλ. Είναι αποτέλεσμα του ότι εφαρμόζουμε μια σοβαρή πολιτική με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα μου πείτε. Άμα 4 χρόνια αν διαβάσετε, τώρα, μέσα στο ρεπορτάζ, επειδή το διάβασα και επειδή το ξέρω, θα δείτε ότι χτες κατά σύμπτωση. Βγήκε μετά από άδεια. Αρκετό καιρό, αλλά πάντως το διαβάσαμε, κατά σύμπτωση. Δεν το λέμε έτσι. Βγήκε η οικοδομική άδεια και προχωρεί μια επένδυση της τάξης του 1 δισεκατομμύριου ευρώ. Την ίδια μέρα, δεν μπορούσαμε να το τρέξουμε αυτό πιο πολύ. Την ίδια μέρα, χτες, ανακοινώθηκε επένδυση της Data Cutter, μιας γαλλικής εταιρείας, πάλι στον χώρο αυτό της πληροφορικής, με 300 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρει τι έπαθε στην Ελλάδα. Στην εταιρεία. Υπάρχει μια σειρά εκείνο από εξαγγελίες μεταρρυθμίσεων που δεν προχωρούν στην εκείνο πράξη. Που υπάρχει είναι ότι με συντονισμό του Enterprise Greece και της Διευπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, υπάρχει και μάλιστα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης που ασχολείται με αυτά τα θέματα, αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά. Ναι. Εξακολουθούμε να έχουμε θέματα σε σχέση με τις χρήσεις γης, με τα βιομηχανικά πάρκα κτλ. Έχουν γίνει κι άλλες παρεμβάσεις μέχρι τώρα, πολύ σημαντικές, οι οποίες βοηθάνε να έρθουν οι επενδύσεις. Και προφανώς, όπως σας είπα και από την αρχή, πρέπει να ενισχύσουμε την προσπάθεια. Σας είπε κάτι ο Γιάννης. Υπάρχουν μια σειρά μεταρρυθμίσεις που τις ανακοινώνει η κυβέρνηση, τις εξαγγέλει. Τι χάνουν αποδοχής. Μέχρι να εφαρμοστούν. Αν εφαρμοστούν, μεσολαβεί πολύς χρόνος και στην ουσία κρίνεστε για αυτό που εξαγγέλλετε και δεν το κάνετε. Και χάνετε και τον πολιτικό όφελος. Το ποιο κέρδος έχετε. Των δικηγορικών συλλόγων για το δικαστικό χάρτη που δεν έχουν βγει εκτελεστικές αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν αλλαγές, παρεμβάσεις, μεταρρυθμίσεις που από τη φύση τους προχωράνε πιο εύκολα. Παραδείγματος χάρη,
το δικό μας Υπουργείο όποιες αποφάσεις για τη μείωση φερρυπίν των φόρων. Ναι. Προχτές παρουσιάσαμε για την επόμενη χρονιά 12 διαφορετικές μειώσεις φόρων. Mm-hmm. Αυτές από τη φύση τους θα εφαρμοστούν αμέσως. Ναι. Δεν χρειάζεται καμιά παλικαριά, καμιά προετοιμασία. Απόφαση χρειάζεται. Ναι. Για να κάνεις ένα βιομηχανικό πάρκο, προφανώς είναι το εξηγιάννης, χρειάζεται μια προσπάθεια. Ο δικαστικός χάρτης, τον οποίο αναφερθήκατε, κύριε Καντέλη, και πολύ σωστά. Ξέρετε, όχι πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες συζητείται ο δικαστικός χάρτης και πόσες κυβερνήσεις το είδαν και το ανέβαλαν και το. Εδώ και πολύ λίγο, μέρες. Δεν είναι μέρες. Όχι. Είναι πριν το καλοκαίρι. Νομίζω μέρες, δεν πάει σωστό. Θέλετε δύο μήνες. Ακόμα όμως οι δικηγόροι δεν ξέρουν πώς θα πάνε, ποιες υποθέσεις θα πάνε, σε ποιο. Δικαστήριο να εκδικαστούν. Το μεγαλύτερο κομμάτι που ήταν να γίνει αυτό το άλμα έχει γίνει. Μάλιστα. Υπάρχει καινούριος δικαστικός χάρτης, συγχωνεύτηκαν δικαστήρια, υπάρχει μια σύγχρονη εικόνα, είναι μια μεταρρύθμιση η οποία, καθώς φτάσαμε στο 80-90% της προσπάθειας, προφανώς θα γίνει και το επόμενο. Ο χρόνος μιας επένδυσης μπορεί να συντομεύεται, κύριε Υπουργέ, να μην κάνει 4 χρόνια μια εταιρεία σαν τη Microsoft. Όχι μόνο η Microsoft, και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία να την κάνει πολύ πιο σύντομα. Υπάρχει νόμος ήδη από το 2012 για τις στρατηγικές επενδύσεις. Mm-hmm. Το ότι ήμασταν εκτός επενδυτικού χάρτη και δεν γινόταν καμιά συζήτηση και τώρα πια δεν είμαστε και έχουμε. Ναι, ισχύει αυτό. Έχω εδώ τον πίνακα. Με βάζετε στον πειρασμό συνέχεια να πηγαίνω στους πίνακες. Mm-hmm. Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε ποσοστιαία σωρευτική μεταβολή όγκου επενδύσεων. Μάλιστα. Μεταξύ 19 και 23. Mm-hmm. Εδώ, εδώ η μπλε γραμμή με τη μεγαλύτερη πρώτη άνοδο, ναι, είναι η Ελλάδα. Ναι. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση σε επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή αυτό που Ένωση. Μας δείχνετε είναι επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν ή που εξαγγέλθηκαν. Όχι. Δηλαδή, τη Microsoft που είναι πράξεται μέσα στην μετράει, όπως τις μετράει, ο τρόπος που τις μετράει η Eurostat, η Τράπεζα της Ελλάδας. Είμαστε στο 0, κύριε Υπουργέ, πριν και έχουμε ανέβει. Ναι, αλλά πάντως. Πάντως, έχουμε την ταχύτερη αύξηση των επενδύσεων, ναι, και έχουμε επίσης, εδώ μάλιστα, έχω, ναι, και την ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών. Mm-hmm. Αυτά, επειδή λένε κάποιοι και δημενιασμένα οι εξαγωγές και οι επενδύσεις, mm-hmm, όπως εξήγησα και πριν, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις θέσεις εργασίας. Δεν θα είχαμε τόσο μεγάλη μείωση της ανεργίας, εάν δεν πηγαίναμε καλύτερα στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Κάντε το νωρίτερο. Αλλάξτε το κι άλλο. Φυσικά. Εσείς λέτε ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θέλει να αλλάξει την Ελλάδα. Ο κόσμος σας έχει ξαναψηφίσει. Αλλάξτε το κι άλλο. Κάντε κύριε Υπουργέ, επειδή είπατε για τους φόρους, να μου μια κουβέντα. Αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Βεβαίως. Το πάνω θα αλλάξετε τη χώρα. Δεν. Όχι μόνο να λέτε ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, πάμε καλά, είμαστε σταθεροί. Αλλάζουμε λίγο. Αν θα αλλάξετε τη χώρα. Κάνουμε μια προσπάθεια πολυεπίπεδη. Σήμερα, ας πούμε, θα δείτε, θα παρουσιαστεί από τους αρμόδιους υπουργούς το νέο πλαίσιο για τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Μάλιστα. Και θα ακολουθήσει και το επίδομα ανεργίας. Mm-hmm. Εκεί τι πάμε να κάνουμε. Πάμε να κάνουμε το σύστημα πιο ορθολογικό. Mm-hmm. Δηλαδή να πηγαίνουν τα επιδόματα σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Ήδη έχουμε κάνει μια παρέμβαση στο επίδομα ανεργίας με την έννοια ότι καθιερώσαμε το επίδομα εργασίας και λέμε για 12 χρόνια επιδοτής αν είσαι άνεργος. Για 12 μήνες αν είσαι άνεργος. Εάν βρεις δουλειά στους 5 πρώτους μήνες, για τους επόμενους 7 μήνες θα παίρνεις το μισό επίδομα ανεργίας, mm-hmm, συν τα λεφτά που θα παίρνεις από τον εργοδότη. Άρα επιδοτεί τη εργασία. Γιατί, για να μην περιμένει, ναι, κάποιος, ναι, ναι, να εξαντλεί όλο το χρόνο για να περάσουν οι 12 μήνες και, ναι, ναι, να τον κάνουμε να αναζητήσει ενεργά εργασία. Μάλιστα. Επειδή είπατε πριν, κύριε κάνουμε Υπουργέ, συνέχεια τέτοιες αλλαγές. Την Παρασκευή, ναι, θα παρουσιαστεί μια ολόκληρη πολιτική, μια ολόκληρη μεταρρύθμιση, θα τολμούσα να πω, για τη στέγη, για τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, που θα έχει πολλούς επιμέρους, ναι, άξονες. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο τα φοροκίνητρα τα οποία εμείς, ναι, παρουσιάσαμε, ναι, από το Υπουργείο, ναι, Οικονομικών. Είναι το νέο σπίτι, το νέο να πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Είναι η κοινωνική κατοικία που ακολουθούμε, το παράδειγμα της Βιέννης, του Άμστερνταμ, των γαλλικών πόλεων κτλ. Λένε κάποιοι ότι το ότι θα πέσουν 2 δισεκατομμύρια στην αγορά ακινήτων μέσω του Σπίτι Μου 2, αυτό δεν θα βοηθήσει απαραίτητο να πέσουν οι τιμές, διότι θα πέσει πολύ χρήμα και θα αυξηθεί η ζήτηση. Δεν το ξέρω, το ρωτώ αν το έχετε μετρήσει αυτό σαν επίπτωση ή αν ισχύει, είναι βάσιμο αυτό που λένε. Και για το Σπίτι Μου 1 υπάρχουν μετρήσεις αγγλικών πανεπιστημίων που νομίζω έχουν παρουσιαστεί, οι οποίες δείχνουν το αντίθετο, επειδή το συζητήσαμε, mm-hmm, και ενδοκυβερνητικά. Πάντως, η έμφαση θα είναι στην αύξηση της προσφοράς. Γι' αυτό δίνουμε ειδικά προορισμικά κίνητρα. Γιατί αυξάνονται συνεχώς, κύριε Υπουργέ. Διότι, θα σας πω. Τώρα, 10-15 χρόνια στην αγορά αυξάνονται. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή.
μεγαλύτερο από τον πληθωρισμό των τροφίμων, ο οποίος αποκλιμακώνεται και θα αποκλιμακώνεται από εδώ και πέρα. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι γίνεται και σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Ναι, ναι. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα ειδικό πρόβλημα με τη στέγη. Λόγω της κρίσης της περασμένης δεκαετίας, οι τιμές των ακινήτων, επιζημία τότε των ιδιοκτητών και εποφελία των ενοικιαστών, τότε, είχαν πέσει αρκετά. Σωστά. Με την άνοδο της οικονομίας έγινε μια έκρηξη και στις τιμές των ακινήτων. Mm-hmm. Και ανεβαίνουν κάθε χρόνο και τώρα... Τώρα έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Είναι στις τιμές από όσο αντιλαμβάνομαι του 2007, κάπου εκεί. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πέσουν. Αυτό τώρα λειτουργεί, αυτό λειτουργεί ανάποδα. Είναι προς όφελος των ιδιοκτητών και προζημία των ενοικιαστών. Αυτών που θέλουν να αγοράσουν και φυσικά θα ισορροπήσει αυτή η κατάσταση, τι βλέπετε εσείς. Γι' αυτό παρεμβαίνουμε, ακριβώς για να ενισχύσουμε την προσφορά και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής που επί πολλά χρόνια δεν υπήρχε στη χώρα. Κύριε Υπουργέ, επειδή δεν να κλείσουμε. Μπορεί να εξαφανιστεί το πρόβλημα από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλω να είμαι σαφής. Θέλω να κάνω καθαρούς λογαριασμούς. Ο κόσμος άρα έχουμε δρόμο μπροστά. Είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί μαζί μου. Έχω μια συγκεκριμένη κύριε Υπουργέ, φιλοσοφία. Έμεση φόροι που είναι δική σας. Υπάρχει περίπτωση στο προβλεπτό μέλλον να τους δούμε να μειώνονται? Γιατί αυτό είναι μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας. Το 24% ΦΠΑ που μας έχει ρημάξει, εμάς τους πολίτες εννοώ, σε ό,τι αγοράζει 24+. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Άρα ένα κομμάτι της ακρίβειας το έχετε εσείς στο Υπουργείο σας. Αυτό είναι διαχειρίσιμο? Μπορείτε να μας πείτε αν θα μειωθούν οι έμεση φόροι? Ρώμαξα, γιατί όσο μιλάς βγάζει πίνακες. Δεν θα τους χρησιμοποιήσω όλους, αλλά κυκλοφορώ με πίνακες. διότι λες κάτι και σου λένε άσε με, δεν ισχύει αυτό το πράγμα κτλ. Οπότε τι να κάνω κι εγώ. Λοιπόν, εδώ έχω πίνακες με μερικές μειώσεις φόρων που κάναμε από το 2019 και μετά. Έμφυα 35% είχαμε υποσχεθεί. Σας είπα για τους έμεσους φόρους. Φόρος νομικών προσώπων. Από... Θα πάω και εκεί. Ναι. 28, κατεβήκαμε στο 22% και έτσι γίνονται επενδύσεις. Είναι ένας ακόμα τρόπος να γίνονται επενδύσεις. Και εισπράττουμε και περισσότερα έσοδα. Φόρος εισοδήματος για τον πολύ κόσμο. Ναι. Κατεβήκαμε από το 22% στο 9%. Μερίσματα. Πήγατε στο 5, μάλιστα. Στο 5 και εισπράττουμε περισσότερα έχουμε λεπτά. Διαβάσει, φόροι οικογενειών με παιδιά. Ναι. Έτσι, κατ' επανάληψη έχουμε μειώσει. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων και φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών. Δεν μας λέτε όμως το επίδικο. Θες να αγοράσεις έντοκα γραμμάτια του δημοσίου και να μην πας τα λεφτά στην τράπεζα. Λεφτά, δεν το έχω λεφτά να πας αγοράσεις ρύζι, όμως είναι 24, αυτό λέει. Λοιπόν, τώρα, στους έμεσους φόρους κάναμε μειώσεις. Κάναμε και στους έμεσους φόρους. Πώς κάνατε? Κάναμε στις μεταφορές που ήταν ο ψηλός συντελεστής, αεροπλάνα, πλοία, ταξί, στην εστίαση, στα είδη βρεφικής ηλικίας κλπ. Το 800 μισθό, κύριε Υπουργέ, αντέχει το 24%. Την επόμενη χρονιά. Έχω μισθό 800 ευρώ. Μάλιστα. Αντέχω να σας πληρώνω 24% συνέχεια. Την επόμενη χρονιά, τώρα το 2025, μάλιστα, θα κάνουμε μειώσεις άμεσων φόρων. Ναι. Άμεσων φόρων. Δεν τους ενδιαφέρει τους πολίτες αν τα λεφτά μπαίνουν στη δεξιά τσέπη ή στην αριστερή τσέπη. Τους μπαίνουν στο πατελόνι τους. Ναι, ναι. Λοιπόν, το κράτος επιστρέφει στους πολίτες, πώς να το πω έτσι, ναι, 900 εκατομμύρια ευρώ μέσω φόρων. Από του χρόνου. Είναι 12 διαφορετικές, είναι 12 διαφορετικές μειώσεις. Ναι. Ξεκινώντας από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που φτάνουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αυτό είναι και ένα καλό μήνυμα για την ανταγωνιστικότητα. Άρα το 24 μένει, αυτό μας λέει. Βέβαια αυτό λέει. Τώρα αυτά τα λέτε για να πείτε το έμεσο όρο. Λέω, κοιτάξτε. Μας βλέπει και ο Γιώργος Αυτιάς από τις Βρυξέλλες και σας στέλνει χαιρετισμούς. Η μέθοδος που προτείνουμε είναι η καλύτερη μέθοδος, διότι με αυτήν θα έχει πραγματικά ο καταναλωτής και ο πολίτης όφελος στην τσέπη του. Ενώ με τη μέθοδο που προτείνει η αντιπολίτευση, το όφελος δεν θα το έχει αυτός που μας παρακολουθεί τώρα, θα το έχουν οι ενδιάμεσοι. Οι επιχειρηματίες. Διότι έτσι έχει γίνει και στην Ελλάδα στο παρελθόν και στην Ισπανία. Και στην Ισπανία. Λοιπόν, λέτε, επομένως, αυτό εδώ οι 12 μειώσεις φόρων είναι η πραγματική φιλολαϊκή πολιτική. Μάλιστα, και όχι αυτά που υποστηρίζουν ορισμένοι, μάλιστα, που δεν οδηγούν εδώ πουθενά. Φωνάζουν περιφερειάρχες, στέλνουν μηνύματα και κόσμος από την περιφέρεια για τα έργα κτλ. Λέει, παιδιά, για να γίνουν όλα αυτά τα έργα που έχουμε πει, λεφτά υπάρχουν? Θα κατατεθεί στη Βουλή συμπληρωματικός προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων, μάλιστα, που θα έχει μια σημαντική αύξηση. Μάλιστα. Σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε να ξέρετε το εξής. Πολύ σύντομα και κλείνουμε. Και κλείνουμε. Πού βρίσκουμε τα λεφτά? Τα φέρνουμε, μήπως από το σπίτι? Όχι. Όχι. Ναι. Τα βρίσκουμε με ένα υγιή τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Πρώτον, έχουμε ανάπτυξη. Μεγαλώνει η πίτα
και άρα με αυτόν τον τρόπο έχεις παραπάνω έσοδα. Mm-hmm. Και δεύτερον, από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, όπου έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Τα 900 λοιπόν εκατομμύρια που είπα, συν περίπου 600 που είναι αυξήσεις αποδοχών, 1,5 δις που είναι για τον επόμενο χρόνο, προέρχονται από αυτά τα δύο πεδία και επιστρέφουν ως κοινωνικό μέρισμα στην κοινωνία. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Οικονομίας που ήταν κοντά μας, τον κ. Χατζηδάκη.